Επειδή το ζήτημα της εκένωσης είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί, έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Αγνωστάκης, αν είναι εύκολο, να συμπληρώσει. Να συμπληρώσει σε σχέση με το συγκεκριμένο, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πραγματικά συζητείται πολύ τις τελευταίες δύο. Είναι ένα από τα κέρια εδώ. Ναι. Καλησπέρα για μένα. Θα δεχτώ ερωτήσεις, δεν θα κάνω μια τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ. Όχι, συμπληρώστε για το θέμα της εκένωσης. Ωραία, για το θέμα της εκένωσης. Επειδή ήμουν ο κεντρικός διαχειριστής του σχεδίου διαχείρισης ανθρώπων απολειών. Ακούστε. Η πυρκαγιά όντως κατέφυγε σε μια περιοχή, σε ένα μήκος 4.183 μέτρα σε μία ώρα και περίπου, όπως είπε ο κύριος αρχηγός, και 30 λεπτά. Είχαμε νοτιοδυτικούς ανέμους με ρηπές 8 και 9 εμποφόρ. Για να έχουμε 8 και 9 εμποφόρ, έχουμε μια σταθερά πορεία ανέμων από 9 έως 10. Το θερμικό κύμα ήταν τέτοιο που θα σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε μια τάξη μεγέθους όταν μιλάμε για απομακρύνσεις. Οι ζάντες των αυτοκινήτων, το οποίο αριθμό δεν γνωρίζω, τον ξέρει η ελληνική αστυνομία καλύτερα, έχουν λιώσει όλες. Το αλουμίνιο τίκεται στους 660 βαθμούς Κελσίου. Για να κατασκευαστεί μια ζάντα, το βασικό υλικό πρόσμιξης είναι το τιτάνιο, το οποίο τίκεται στους 1666 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί τάξεις μεγέθους θερμοκρασίας μιλάμε. Ήδη σε ένα στρεσαρισμένο περιβάλλον, σε μια περιοχή η οποία επί σειρά ετών οι πυρκαγιές που ξεκίνησαν από την Ανατολή με δυτική κατεύθυνση και έτσι λοιπόν είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας ότι η λεωφόρος Μαραθώνος είναι μια αντιπυρική ζώνη. Δεν το καλλιέργησε κανένας επίσημος φορέας. Θεωρώ ότι ήταν μια αυταπάτη η οποία δυστυχώς και με πολύ μεγάλη λύπη είναι άσχημο και βαρύ να διαχειρίζει ένα τέτοιο σχέδιο, να πρέπει και οφείλεις να το κάνεις με πολύ μεγάλο σεβασμό να συλλέγεις τις όρους 64 συνανθρώπους. Sorry, οι οποίοι το μεγαλύτερο ποσοστό τους, είναι 27 από αυτούς, κάντε την αφαίρεση, δεν έχουν καν τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς στα σώματα.